Επέτειος γάμου για τη Βάσο Λασκαράκη και τον Λευτέρη Σουλτάτο, ένας ακριβώς χρόνος πέρασε από τότε που η Βάσο Λασκαράκη παντρεύτηκε τον σεφ Λευτέρη Σουλτάτο. Πέρυσι, στις 29 Απριλίου ήταν Δευτέρα του Πάσχα και το ζευγάρι παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα στο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια Ηρακλείου, παρουσία μόνο συγγενών. Δύο μήνες μετά το γάμο τους, Βάσο Λασκαράκη και Λευτέρη Σουλτάτος έκαναν ένα μεγάλο πάρτι για το γάμο τους, καλώντας μόνο τους στενούς φίλους τους σε μια παραλία της Νάξου. Η νύφη απλή και με μπόχιο στυλ, όμορφη και γλυκιά έλαβε από ευτυχία στο πλευρό του επίσης χαμογελαστού σύζυγου της. Το ζευγάρι έκοψε την τούρτα του, έφαγε με τους φίλους του και φυσικά χόρεψε πολύ, ως το πρωί στην Αμμουδιά. Τότε ήταν που είδαμε πρώτη φορά τη Βάσο με νηφικό, χθες το ζευγάρι είχε επέτειο γάμου και δημοσίευσε στους λογαριασμούς του δύο φωτογραφίες που δεν τις είχαμε δει ποτέ. Η Βάσο σχολίασε τη φωτογραφία της γράφοντας, 29 Απριλίου 2019 or trip to happiness χρόνια πολλά αγάπη μου, να τα εκατοστήσουμε, στα καλύτερα που έρχονται. Με γέλια, με αγάπη, με χαρές, με χιούμορ, με εσένα πάντα εκεί, hashtag my love, hashtag happy anniversary, παπάκι Λεύτερης. Σουλτάτος, INTHEND, EVERYTHINGISAGAG, hashtag Carly Haplinkot, hashtag party loaded. Και ο Λευτέρης Σουλτάτος, 29 Απριλίου 2019 και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα, σαν σήμερα. Άντε και στα 100, δεν τη φανταζόμουν έτσι την επέτειο μας, παπάκι Βάσο Λασκαράκη, ευχαριστούμε παπάκι Ρίτσα Παπακαλιατή, παπάκι Λένιαλς, άντε και του χρόνου Ρόιον Πάρτι. Party loaded, δείτε τις φωτογραφίες που είχαμε δει πριν ένα χρόνο από το Γαμήλιο Πάρτι αλλά και τις νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες από το γάμο της Βάσος Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου.